θα σου δώσω πρόσβαση στο κινητό μου και στο Instagram μου. Εγώ πάντως είχα όνειρο να σε δω σε Ολύμπια. Πότε θα ξεκινήσεις κάτι? Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Τέτοια έμπνευση. Οι γυναίκες αποδυναμώνουν τα πόδια. Δες το αμάξι. Νομίζω το είχα αφήσει ξεκλείδωτο. Με ξέρουν όλοι, δεν με ληστεύει κανείς. Εδώ. Είναι πολύ ωραία. Η μύτη μου. Ευχαριστώ. Πρώτη μέρα Path of Threads πρέπει να ξεκινήσει τιμώντας την παράδοση. Και η παράδοση λέει... Disturbed. Ο Ράκ εννοείται. Εδώ είσαι. Είμαι το Hey You. Όχι, Unstoppable. Γιατί είμαστε Unstoppable. Μαγειρεύω, τι έπαθες? Ξέχασα τα κλειδιά, ρε φίλε, και έρχομαι για προπόνηση. Θα βγεις λίγο στο μπαλκόνι να μου τα πετάξεις? Ναι, εμένα, πού είσαι? Σε ευχαριστώ. Χωρίς αυτό? Ναι, μόνο μουστάκι. Τι λες, ρε πρώτα? Μόνο μουστάκι. Κλάσικ, τελείως. Γκάνγκστερ. Θα είσαι Peaky Blinder, θα είσαι άγριος. Οκ, okay, πάω και. Ναι, να σκάσει εκεί με βλέπει. Έτσι, γεια σας. Πάω για deadlift. Λοιπόν, εδώ πολύ zoom σε όλα εννοείται στο edit για να μην αποκαλύψουμε τοποθεσία. Περάστε και ας ξεκινήσουμε. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, roll the intro, Path of Threads 2024, ξεκινάμε! Πριν το είπα πολύ καλά, το είπα πολύ φυσικά, τώρα γιατί χάλασε. Ποιο μέσα? Μέσα δεν το είχε αλλάξει. Εδώ δεν το βλέπω. Α, μέσα ήρθε ο Φρέντι. Ο Φρέντι ήρθε μέσα. Έλα να δεις. Path of Threads επιστρέφει στους δέχτες σας μετά από 3 χρόνια και όπως και κάθε φορά ξεκινάμε με το πρώτο επεισόδιο να υπόσχομαι κάτι πολύ τρομερό σε σχέση με αυτό που έχετε δει από τις προηγούμενες χρονιές και στο τσακ κάθε φορά στο τέλος καταφέρνω να κάνω deliver αυτό που υποσχέθηκα, όμως εφόσον έγινε είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα και μπορώ να το χρησιμοποιώ. Κατάλαβες, μπορώ. Οπότε, για άλλη μια φορά, για τελευταία φορά ξεκινάμε την προετοιμασία μας. Αυτό που θα παρουσιάσουμε φέτος θα είναι όντως κάτι διαφορετικό. Δεν θα το έχει ξαναδεί κανείς, πάνω μου δηλαδή, εντάξει. Και εννοείται θέλουμε να βάλουμε όσο μεγαλύτερη απόσταση γίνεται από το αποτέλεσμα της προηγούμενης φοράς του 2021. Οπότε, ξεκινάμε. Πώς βγάζουν όλες οι κοπέλες βίντεο. Θα σας δείξουμε deadlift. Έκτη μέρα σήμερα στη δίαιτα, όλα πάνε καλά, εκτός έχω ήδη 2 φορές θυμώσει αυτή την εβδομάδα. Εννοείται για ασήμαντους λόγους. Χθες, δεν θυμάσαι? Κανονικά αυτό θα ξεκινούσε χθες. Αλλά... αλλά δεν θα το πω. Αλλά κανονικά θα ξεκινούσε χθες. Είχα πολύ πιο ωραίο χτένισμα. Εχθές. Χθες ήμουν πανέμορφος. Αλλά δεν πειράζει. Και ξεκινάμε. Straight leg deadlift, πρώτη άσκηση, 1 set. Εδώ πέρα πριν περίπου 20 μέρες είχα έναν τραυματισμό. Ανέβασα και το clip στο Instagram. Δεν φαίνεται κάτι, αλλά εμένα με τράβηξε. Ακόμα είναι υπό ανάρρωση, οπότε πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Προηγούμενη φορά έκανα 165 κιλά χωρίς να επιβαρύνω το σημείο. Σήμερα μάλλον θα προσπαθήσω τα 180. Σταδιακά θέλω να φτάσω πάνω από τα 200 που ήταν τα working sets μου
πριν από αυτόν τον τραυματισμό. Πώς θα τα πιάνω? Επειδή είναι στραβά. Έτσι. Έτσι. Έτσι είναι στραβά τα χέρια μου. Έτσι. Πώς? Έτσι. Πού να είναι το νυχάκι μου? Πάμε να αποκαλύψουμε κάτι καινούριο. Εδώ είσαι. Το διαβάζεις αυτό? Τι λέει? Unbound. Που σημαίνει? Αυτός που δεν έχει δεσμά. Χωρίς δεσμά, χωρίς όρια, χωρίς κανέναν περιορισμό, ακριβώς όπως θα είναι η ενέργειά μας σε αυτήν την προετοιμασία, τουλάχιστον για τις πρώτες δύο εβδομάδες. Και εννοείται, αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια του PR, του PR σας, του Παναγιώτη σας, μπαίνετε στο link κάτω και αγοράζετε 100% made in Greece, εντάξει, super quality, και σχεδιασμένα from yours truly. Και μην μου πείτε ναι Παναγιώτη, όμως ήρθε η άνοιξη. Ναι, όμως έχει ακόμα κρύο, νούμερο ένα. Και δεύτερον, αφού δεν πέτυχες όλα αυτά που ήθελες να πετύχεις τον χειμώνα, το Winter Arc πρέπει να συνεχίσει. Συνέχισε το αγοράζοντας από τη νέα μας κολεξιόν. Λοιπόν, straps και συνεχίσουμε. Λέει. Καλησπέρα σας. Εντάξει. Όλα εντάξει, μια χαρά. Άμα δεν σε βολέψει, βάλει και άλλα πατάκια από πάνω. Οκ, νομίζω θα είναι καλά. Τσέκαρε, τσέκαρε. Τσέκαρε. Πιάσ' την άμα θες, να δεις πως είναι. Δεν νιώθεις μια ποιότητα. Μ' αρέσουν πολύ τα υφάσματα. Ναι, δεν νιώθεις μια ποιότητα. Αυτή ποια είναι? Η δικιά σου. Ποια δικιά μου? Η άσπρη, αν πάω. Που είναι το αγαπημένο μου υφασμα. Δεν είναι αυτό το υφασμα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν αυτό, έχει πολύ ωραία υφάσματα. Άλλος είναι αυτός. Άλλος είναι αυτός. Ναι. Αλλά πώς φαίνεται? Εξίσου μου αρέσει. Και αυτό φαίνεται τέτοιο ή δεν σ' άρεσε? Δεν σ' άρεσε. Αλήθεια. Δεν σ' άρεσε ο λύκος. Τα γράμματα σ' άρεσαν όμως. Τα γράμματα είναι ωραία. Άρα ο λύκος δεν σ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε ο λύκος. Δεν μ' άρεσε. Ενώ το μάτι... Το μάτι έχει κάνει θράψη ήδη. Το μάτι είναι τέλειο. Το μάτι έχει φύγει. Θα σου φέρω μόλις πάω σπίτι αμέσως. θα σου φέρω, μπρο. Θα σου φέρω. Τι έχεις εδώ? Ξέρω ότι τα λιπαρά σου είναι πολύτιμα. Είναι από αυτό που έφτιαξα το φυσικό βούτυρο. Θα δοκιμαστεί. Σου βάλα μικρό για να μην μπορείς να φας επίτηδες πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια είχε μια πλατφόρμα εδώ ο Τζόρτζ, εντάξει, και σε έβλεπε από πίσω να σηκώνεις. Τώρα κάθεσαι από εκεί και κοιτάς. Και σε κάθε επανάληψη που κάνεις και δεν δείχνεις σαν αυτόν, πρέπει να κάνεις άλλη μια επανάληψη. Κάποια στιγμή θα φτάσεις στο σημείο να δείχνεις έτσι. Τότε μπορείς να σταματήσεις το σετ σου. This is confirmed by science. We will rise. Πρώτο εργάσιμο σετ σε βίντεο για την προετοιμασία. Μην κατουρηθείς πάνω σου και κάνε το. Πολύ όμορφο.
Πώς φάνηκε? Όχι καλό. Άξιο. Λοιπόν. We will rise. Oh. Yeah. Yeah. Let me catch my breath and we'll talk about this awesome set that just took place in front of your eyes. Ωρε, την άκουσα! Ο κόρος μου! Δεν θα σ' απογοητεύσω. I won't fail you. Πολύ ευχαριστημένος. Συνεχίζουμε. Εντάξει, 8 με 10 ήταν το σετ. Στο 8 έφτασα. Ιδανικά θα ήθελα για πρώτη προπόνηση αυτού του προγράμματος να μπορούσα να είχα φτάσει στο 10. Δεν πειράζει όμως, το δεύτερο σετ είναι higher reps, λίγο παραπάνω, οπότε θα μειώσουμε το φορτίο. Θα έχουμε 100% τον έλεγχο που επιζητούμε. Μειώνουμε φορτίο. Πάμε στο... Μη σου πω... Στο 30 ή 35. Μεγάλη μείωση. Εγώ μέχρι στιγμής, σχετικά με όλους που προπονούμαστε με παρόμοιο στυλ, κάνω τα μεγαλύτερα drops στα set μου. Δηλαδή το πρώτο με το δεύτερο set απέχουν τη μεγαλύτερη απόσταση. Και λίγο υψηλότερες επαναλήψεις από ό,τι τουλάχιστον τώρα που δουλεύω με προπονητή που μου έχει δώσει συγκεκριμένα rep ranges για να πετύχω. Είναι όλα χαμηλότερα από ό,τι ήμουν συνηθισμένος να κάνω, το οποίο σίγουρα για αρκετές εβδομάδες θα μου επιτρέψει να διαχειριστώ και περισσότερο φορτίο. Παρ' όλα αυτά είμαι καλύτερος στο μέτριο φορτίο υψηλότερες επαναλήψεις παρά στο βαρύ φορτίο χαμηλότερες επαναλήψεις. Χαμηλότερες όταν λέω 8 με 12, ενώ εγώ μπορεί να έκανα 10 με 20 για παράδειγμα, εντάξει. Και τώρα έφτασε η στιγμή που, αν δεν έχετε φύγει από το βίντεο και όσοι μένετε, περιμένατε, θα απαντήσω μερικές από τις δικές σας ερωτήσεις, γιατί φέτος δεν θα σας λέω μόνο τα δικά μου, θα συζητάμε και τα δικά σας. Πάμε να δούμε τι θέλετε να συζητήσουμε. Θα σου δώσω πρόσβαση στο κινητό μου και στο Instagram μου. Όμως θα πας μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα βλέπεις από εκεί μόνο ερωτήσεις. Δεν θα πας πουθενά αλλού. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Trust me, bro. Εντάξει. Πειράζει, ας είναι. Έχω πιο σημαντικά θέματα να κάνω. Έχω προετοιμασία. Maintenance, δεν είναι, όχι maintenance. Maintenance. Πες το όπως θέλεις. Αυτό λέει maintain face ανάμεσα σε bulk και cut ή κατευθείαν cut. Τι, ωραία. Το ιδανικό είναι να υπάρχει ένα maintenance face. Γενικότερα το σώμα σου δουλεύει καλύτερα όταν παραμένει σταθερό. Γιατί δουλεύει εναντίον σου ώστε να παραμείνει σταθερό. Εντάξει. Οπότε όσο παραμένεις στο ίδιο βάρος, είναι το ιδανικό για το σώμα σου.
και οι μεγάλες αυξομοιώσεις πλεώνασμα-έλλειμμα, επίσης δεν σε ωφελούν. Γι' αυτό καλό είναι όταν πάρεις κάποιο βάρος να το διατηρήσεις για να συνηθίσει και το σώμα σου ότι όντως είναι πιο βαρύ. Εγώ δυστυχώς δεν έκανα κάτι τέτοιο πριν ξεκινήσω την προετοιμασία, καθώς απλά δεν έχω άλλο χρόνο να παραμείνω στα 100 κιλά. Το ιδανικό όμως θα ήταν να παραμείνω κάποιο διάστημα, ας πούμε 2 μήνες στα 100 κιλά ή να πιέσω και για πιο πάνω. Αλλά θέλεις ένα διάστημα maintenance πριν ξεκινήσεις το cut σου. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν είσαι πάρα πολύ lean, μπορείς κατευθείαν να πας σε πλεώνασμα, καθώς το σώμα σου θα χρησιμοποιήσει αρκετά καλύτερα αυτή την πρώτη αύξηση φαγητού. Θα πάρεις κάποιο βάρος, όμως θα νιώθεις πολύ καλύτερα, θα αυξηθεί η ανάρρωσή σου κτλ. Αλλά αν δεν έχεις χρόνο, δεν θα πεθάνεις και αν το κάνεις κατευθείαν όπως ας πούμε το έκανα εγώ. Δεν θα πάθω κάτι, θα ζήσω, μείωσα κατευθείαν τις θερμίδες μου να είμαι σε κάποιο έλλειμμα και αρχίσαμε την προετοιμασία μας. Λέει ο φίλος, εγώ πάντως είχα όνειρο να σε δω σε Ολύμπια. Λοιπόν, με το όνειρο θα μείνεις, μπορεί να πάω, ξέρεις, απλά να δω το Ολύμπια κάποια φορά. Τώρα, αν θες να ανέβω και στο stage, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, μάλλον δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά, okay. Κάνε όνειρα για σένα, όχι για εμένα. Give me another question, please. Στο έλλειμμα, κρατάμε πιο ψηλά την πρωτεΐνη σε σχέση με τον bulk. Καλό είναι, ειδικά όταν προπονείσαι με στόχο τη μυϊκή ανάπτυξη, να έχεις σταθερές μερίδες πρωτεΐνης μέσα στη μέρα σου. Και απλά θα μειωθεί λίγο το σύνολο πρωτεΐνης, καθώς θα μειωθεί η πρωτεΐνη που παίρνεις από τις πηγές υδατανθράκων. Για παράδειγμα, από εκεί που έτρωγα 0,5 κιλό μακαρόνια, τρώω 200 γραμμάρια. Ωραία. Τώρα, το 0,5 κιλό μακαρόνια είχε 50 γραμμάρια πρωτεΐνης. Τα 200 γραμμάρια έχουν 20. Κατευθείαν υπάρχει μία μείωση 30 γραμμαρίων στην πρωτεΐνη. Όμως, η πρωτεΐνη από τις ζωικές πηγές θα παραμείνει σταθερή. Από τα αυγά, την κότα, το μοσχάρι, το ψάρι κτλ. Θα παραμείνει σταθερή. Τελική απάντηση, καλό είναι να έχουμε σταθερή την πρωτεΐνη μας, είτε κάνουμε γράμμωση, είτε κάνουμε bulking. Στο bulking, στο massing, όταν χτίζουμε, επειδή θα έχουμε αρκετή πρόσληψη πρωτεϊνών και από πηγές υδατανθράκων, επειδή θα τρώμε πολλούς περισσότερους υδατάνθρακες, μπορούμε να την παλέψουμε με λιγότερη πρωτεΐνη από τις ζωικές πηγές. Στο cutting, που μειώνονται δραστικά οι υδατάνθρακες, θα χρειαστεί να είναι απολύτως σταθερή η πρωτεΐνη μας και ίσως ένα κλικ πιο πάνω από τις ζωικές πηγές. Μαλάκα, θα σχιστεί το στήθος μου! Πέντε κιλά ακόμα θα βάλω. Νομίζω έχω δει τον Γιώργο να βάζει εδώ 80 κιλά. Εγώ είμαι 65. Μια φορά τη βδομάδα ή δύο και από πιο λίγα σετ. Η απάντηση είναι όπως σε βολεύει. Συνήθως βολεύει καλύτερα ανά μερικές μέρες, λιγότερες από 7 μέρες δηλαδή που έχει η εβδομάδα. Εγώ κάνω ανά 5 μέρες. Βολεύει να κάνεις, βολεύει. Είναι ιδανικό ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θα μπορέσεις να κάνεις 10 ή 15 πολύ δύσκολα σετ για παράδειγμα στο στήθος, όμως θα μπορέσεις να κάνεις 5 και 5 ή 7 και 8, 8 και 7. Κάπως έτσι. Δεν θα έχεις και τεράστια διαφορά αν δεν το κάνεις και το κάνεις κάθε 7 μέρες. Οπότε, it's down to your preference, mostly. Ο αγώνας που θα συμμετάσχεις είναι παγκόσμιος. Εννοείται παγκόσμιος, τα μούτρα μας είναι μόνο για την παγκόσμια σκηνή.
Αυτό. Tips για να αυξήσεις τη δύναμη σαν deadlifts. Ρωτάς τον λάθος άνθρωπο. Μετά από 9,5 χρόνια προπόνησης, κάνω αρκετά λιγότερα από ό,τι κάνουν κάποια παιδιά με 2 χρόνια προπόνησης. Εννοείται παίζει ρόλο και η γενετική τους, όμως παίζει ρόλο και ο τρόπος προπόνησης. Η προπόνησή μου είναι κυρίως για μυϊκή ανάπτυξη. Κάποια γενικά tips που σίγουρα θα δουλέψουν είναι περισσότερα sets σε αυτές τις ασκήσεις που θες να δυναμώσεις, όχι στο μέγιστο κάθε set, όπως κάνω εγώ για μυϊκή ανάπτυξη, και πιο συχνά. Εγώ κάνω deadlift ένα set κάθε 10 μέρες. Είναι λίγο για να βελτιωθώ. Για να μάθω τόσο καλά τον deadlift που θα μπορώ να σηκώσω, ας πούμε, 250, 280, 300 κιλά. Οπότε πιο συχνά την άσκηση που θες να βελτιώσεις, όχι στο μέγιστο. Δύσκολα set να σε πιέζουν, αλλά όχι στο μέγιστο. Πότε θα ξεκινήσεις κάτι? Τι είπες? Ξεκίνησα πριν 6 μέρες. Και όταν θα δεις εσύ αυτό το βίντεο, θα κάνω κάτι ήδη κατά τη βδόμαδο. Οπότε θα είμαι πολύ πιο ready από ό,τι βλέπεις τώρα. Εργάσιμο. Μέτριο σετ, όπως λέω σε κάθε βίντεο που με βλέπει να εκτελώ αυτή την κίνηση. Προσπαθώ τα χέρια μου από πάνω και έξω να έρχονται κάτω και μέσα, αλλά στην ευθεία με το σώμα, όχι πίσω. Θέλω να τραβάω δηλαδή, σαν να κάνω αυτήν εδώ την κίνηση. Και ο χρόνος θα περάσει. Είτε κάνεις κάτι είτε όχι. Η δουλειά όμως θα γίνει μόνο αν την κάνεις εσύ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Τέτοια έμπνευση! Τέτοια motivation! Κουβαλάω τις προπονήσεις όλων των aspiring bodybuilders που μιλάνε ελληνικά στις πλάτες μου. Γι' αυτό που είδατε τα τελευταία 2 χρόνια η πλάτη βελτιώθηκε πάρα πολύ. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει εκτός μικροφόνου. Σκεφτόσου να μετακομίσεις Αθήνα λόγω Ultra Flex? Λοιπόν, σκεφτόμουν να μετακομίσω Αθήνα λόγω Αθήνας, αλλά βγήκα ένα Σάββατο βράδυ, ενώ έμενα εκεί 2 εβδομάδες στην Αθήνα, και έκανα 45 λεπτά να παρκάρω εξάρχεια, και από τότε σταμάτησα να σκέφτομαι ότι θέλω να μετακομίσω Αθήνα. Ποια λέμε? Αλλά... Δεν γίνεται. Οι γυναίκες αποδυναμώνουν τα πόδια. Οπότε φέτος θέλω να έχω δυνατά πόδια. Λοιπόν, αποφώνηση, πρώτο επεισόδιο Path of Shreds. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 8 στα 10 η προπόνηση. Like, subscribe και εννοείται άμα θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια του αγαπημένου σας PR. Αγοράζημα η πρώτη είναι από το link, ό,τι συμπληρώματα ή ρούχα ή οτιδήποτε χρειάζεσαι, τρόφιμα. Εννοείται, Unbound Athletics, η δικιά μου εταιρεία, όλα made in Greece μέχρι στιγμής είναι made in Greece. Οπότε μπορείτε να στηρίξετε και με αυτόν τον τρόπο. Και όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μου ή να τσεκάρει τα προγράμματά μου ώστε να πετύχει τους στόχους του, παναγιώτης.raphael.com. Τα λέμε στο επόμενο, γεια σας. The path has just begun. In the cover of another better world.